Ναι, να πω ότι ρεπόρτερ της Γκυμαράης μας είπε για το Σάντα Σίλβα. Ναι. Είναι, λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι μεταγράφηκε στην Αγγλία. Mm-hmm. Μας άφησε το να αιωρείται κατά πόσο στα μυαλά του είναι σόφρον, γιατί πρέπει να τους κάνεις και κεφαλαιογράφη. Εδώ στο ραδιόφωνο μας έχουν περάσει. 2-3 δεν περάσαμε, αλλά στην επόμενη, το Σεπτέμβριο ξαναπεράσαμε, μας ξαναπίνανε, να πούμε. Είναι μεγάλη του ευκαιρία, είναι 23 ετών, αποκτήθηκε το μορφή δανεισμού από τη West Ham. Mm-hmm. Η συμφωνία πρόβλεπε όψιον αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, ξεκίνησε από τη Sporting Λισαβόνας, κατέληξε στην Κιμαράες, δεν έπαιξε στη West Ham πολλά παιχνίδια, 2, χρησιμοποιείται στα άκρα, αλλά αυτός εδώ ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, μας είπε ότι αν διαλέξεις, ρε παιδάκι μου, δύο θέσεις, extreme center forward. Μα νομίζω ότι και ο Άκης ο Μάτζιος γι' αυτό το πήρε, γιατί μπορεί να παίξει. Έτσι και εννιάρι. Ναι, και εννιάρι. Οι υπόλοιποι... Ο άλλος 33 ετών, ναι. Γιώχαν Μπεναλούνα. Μπεναλούνα, στόπερ δεξιοπόδρος 1,85 από Νότιχαμ, δυνατό παιδί. Πριν την Νότιχαμ είχε παίξει σε τέτοια Αταλάντα, Τσεζένα, Λέστερ, Πάλμα. Πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ, γράφτηκε στα χρυσά γράμματα. 4 μάτσε έκανε μόνο, δεν έχει σημασία, το πήρε. 2 χρόνια στην Νότια έκανε 16 μάτς, τα 2 τα έκανε φέτος. Δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Είναι πολύ δυνατός, πολύ καλές τοποθετήσεις. Ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω, αλλά στο πέλαγος είναι λίγο αργός έως ανέκλεικτος. Δηλαδή είναι για τους κλειστούς τους χώρους. Και ο Σιαμπάνης θα παίξει βασικός. Ο Σιαμπάνης. Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Ο Σιαμπάνης μίλησε με ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι. Λέει, εγώ δεν ήθελα να πάω στον Άρη. Με πιέσαν πολύ, λέει, από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης είναι παράρτημα. Είναι παράρτημα. Του είπα, θα πας εκεί, θα πάρεις αυτά τα λεφτά, δεν θα μιλήσεις. Ήρθε εδώ 21 χρόνο, τρίτος θεματοφύλακας θα είναι. Αυτός δεν ήθελε το παιδί να έρθει, γιατί σου λέει, τώρα είναι ο Κουέστα δεύτερος. Ο άλλος ο κοντός τον προορίζουν για πρώτο. Εγώ τρίτος, πόσα μας θα παίξω. Θέλω να πάω να παίξω κάπου. Εδώ είπε ότι υπέγραψα στην ομάδα της καρδιάς μου. Βρέασε τι είπε. Και εγώ μπορεί να με πει ο Ανδρώνης εδώ να πω ότι αυτή η εταιρεία είναι η καλύτερη και οι άλλοι να είναι κλεφταράδες. Ναι, αλλά πληρώνει ο άλλος. Τι να κάνω. Χορηγός είναι. Κάτι. Λέω, ρε αρχηγέ, αυτό το πράγμα, λέω, δεν μπορώ να το πω. Λέει, θα σου δώσω πόνους να το πεις. Λέω, δώσε πόνους να το πω έτσι με. Με στόχο. Κατάλαβε. Εντάξει. Εντάξει, έγινε.